Καλώς ήρθατε στο «Δύο όμορφα κορίτσια λένε τη γνώμη τους». Αλλά το δεύτερο όμορφο δεν ήρθε και αυτό το βίντεο θα γίνει με μένα και μόνο, γιατί έχετε φαγωθεί σε όλα τα βιντεάκια από κάτω, μου λέτε «Δεν απαντάς σε τίποτα» και «Γιατί τα κάνεις αφού δεν απαντάς» και όλος αυτός ο χαμός. Και λέω «Εντάξει, θα μπω στα βαθιά, έχετε δίκιο». Έχει βρει ο Μάριος όλα τα αρνητικά σας σχόλια, είναι πάρα πολλά, όχι όλα, θα πρέπει να κάτσουμε εδώ μέρες. Κάποια από τα αρνητικά σας σχόλια που θα σας απαντάω. Σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αποφεύγει γενικά να διαβάζει τα αρνητικά σχόλια, γιατί έχω ένα θεματάκι με το άγχος μου. Κάποτε έχω περάσει και από κρίση πανικού. Δόξα τω Θεώ, κάνω ψυχοθεραπεία τα 2-3 τελευταία χρόνια, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μπορώ να πω, στο να τα αντιμετωπίζω και να είμαι και λίγο πιο χαρούμενη στην καθημερινότητά μου. Άρα, χορηγός του σημερινού βίντεο είναι η Highwell. Τι είναι η Highwell, λοιπόν? Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία έχει πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Γίνεται μέσω διαδικτύου, που σημαίνει ότι όπου και να βρίσκεσαι, μετά τη δουλειά σου, στο διάλειμμα, πριν, το βράδυ, όποτε σε βολεύει, μπαίνεις από το κινητάκι σου, από τον υπολογιστή σου. Τα πρώτα 15 λεπτά, όσους και να αλλάξεις, μέχρι να βρεις ποιο σου ταιριάζει, είναι δωρεάν. Οπότε διαλέγεις εσύ, άντρας, γυναίκας, τι θέλει, γυναίκας, τέλειο, γυναίκα, τι θέλεις να είναι. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζα πριν 2 χρόνια και στο άγχος μου, στο καθημερινό άγχος που έχω, ρε παιδάκι μου. Μία φορά την εβδομάδα είναι το ραντεβού μου, πραγματικά. Και δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι και ο λόγος που με βλέπετε τόσο ήρεμη που δεν μιλάω στα βίντεο. Είδατε? Άρα 15 λεπτά είναι δωρεάν. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει η Highwell είναι ότι έχει ψυχολογικά τεστ να μπεις, ρε παιδάκι μου. Έχει πάρα πολύ ωραία άρθρα να μπεις να διαβάσεις. Έχω μπει και έχω διαβάσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα σας έχω εκπτωτικό κωδικό γαριφαλιά 15 για διάφορα πακέτα που μπορείτε να κάνετε. Μπείτε στο app που έχει, κατεβάστε το και διαλέξτε τι θέλετε και έχουμε 15% έκπτωση. Κάτι τελευταίο που καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας αγχώνει, οι συνεδρίες είναι απόλυτα εμπιστευτικές, είστε πολύ ασφαλείς, αυτά. Ξεκινάμε με τα όμορφα σχόλια. Ναι. Γαριφαλιά 15. Έχω και κουκλάκι για το στρες που θα μου δημιουργήσετε τώρα. Και αύριο έχω βάλει και ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, έχω βρει μόνο από το YouTube. Από διάφορα σχόλια. Πάλι καλά, πώς και δεν βρήκες από το TikTok? Ναι, από το TikTok, αλλά να το κρατήσω πιο. Λοιπόν, η γαριφαλιά χαλάει την εκπομπή, βάλτε άλλη κοπέλα Έλεος, δεν έχει τα κότσια να μιλήσει ειλικρινά. Αλήθεια είναι. Αυτό το είδατε μεταξύ των σχολείων, γιατί τα βλέπω τα σχολεία, να ξέρετε. Παιδιά, ακούστε ποια είναι η απάντησή μου. Να απαντάω με ειλικρίνη ή θέλετε χαβαλέ, θα απαντάω με ειλικρίνεια. Εγώ κάποτε, επειδή έκανα YouTube και ήμουνα, τα δείχνα όλα, μίλαγα για τα πάντα χωρίς να τα σκεφτώ και χωρίς. Και έβλεπα τις επιπτώσεις μετά και στην διάθεσή μου και στην ψυχολογία μου και όλα. Πλέον με προστατεύω. Αυτό έχει συμβεί. Δεν απαντάω σε αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε. Απαντάω σε ό,τι θέλω εγώ. Ναι, αλλά δεν απαντάω σε τίποτα. Είσαι τίποτα, ρε φίλε. Όταν με ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη σας σεξ, sorry, κιόλας δεν σε αφορά. Όχι, δεν θα σου πω. Μην κάνεις αυτό το βίντεο τότε. Ποιος με αναγκάζει, για πείτε. Εσύ δεν μας φέρνεις τα θέματα. Δεν έχω φέρει ποτέ θέμα σε αυτή την εκπομπή, να τα πούμε. Ο Μάριος φέρνει τα θέματα. Πάμε, επόμενο. Λοιπόν, πώς γίνεται η γαριφαλιά να διακόπτει την καλεσμένη και να θέλει να απαντάει πάντα πρώτη? Το κάνω αυτό, ρε. Όχι πάντα, αλλά το κάνεις. Ναι, δεν ξέρω, ντροπή μου. Δεν το έχω καταλάβει ότι το κάνω. Το κάνω κατά λάθος, ξέρεις. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνω ότι α, είναι καλεσμένη. Εγώ νιώθω ότι είναι μια φίλη μου και κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Είσαι αυθόρμητη βασικά γι' αυτό. Χωρίς τη γαριφαλιά θα ήταν τέλειο το βίντεο. Αυτά πιστεύω. Πολλές φορές ξέρεις τι πιστεύω. Ότι τα σχόλια πίσω, Νίκο, πες μου κι εσύ. Πες. Ότι πολλά σχόλια που γίνονται πίσω από τέτοια ψεύτικα accounts είναι άνθρωποι που μας γνωρίζουν και δεν μας συμπαθούν και καθόλου. Αλλά το πιστεύω πάρα πολύ και το λέω και στους φίλους μου. Ότι είναι άνθρωποι που μας γνωρίζουν. Φίλοι. Όχι φίλοι, που μας γνωρίζουν, ίσως έχουμε γνωριστεί κάπου, κάποτε σε κάποια κοινή παρέα. Έτσι νιώθω. Πολλές φορές έχω δει σχόλια να λένε πράγματα από ψεύτικα κάνουν για μένα που δεν τα ξέρει κανείς, μπορεί να τα ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Από ψεύτικο προφίλ και να είναι σίγουρο ότι είναι από άνθρωπο που γνωρίζω δηλαδή και με γνωρίζει. Επίσης, είναι και από κοπέλες τα πιο πολλά. Ναι, γυναικεία αλληλεγγύη, δεν το ξέρετε αυτό? Το λέμε το πιπλά μου συνέχεια πάνω απ' όλα γυναικεία αλληλεγγύη. Το δείχνει ειδικά στο TikTok. Καλά ηρέμησε με το Μάστρο τα έχεις, όχι με τον Κάρολο της Αγγλίας. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο Κάρολος από τη Αγγλία για αρχή. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο. Το βλέπω συνέχεια ότι καλά ηρέμησε. Σε τι να ηρεμήσω, δηλαδή απαντάω σε. Είδες, απαντάω σε ερωτήσεις που μου κάνουν για το Χρήστο, δεν τους αρέσει. Δεν απαντάω, πάλι δεν τους αρέσει. Δεν απαντάς σε τίποτα. Δεν ξέρουν και τι θέλουν γενικά. Ναι, όντως δεν ξέρουν τι θέλουν. Εσύ είσαι μία κυρία.
Συμφωνώ. Αυτή η γαριφαλιά έκανε πλαστική στα χείλη και έγινε σαν την Ελένη Βλαχάκη στο επεισόδιο με τις πλαστικές. Τώρα όντως δεν έχεις κάνει πλαστική. Εν τω μεταξύ, πλαστική. Δεν είναι πλαστική, ρε παιδιά. Το να βάλεις υαλουρονικό δεν θεωρείται πλαστική. Εγώ δεν έχω κάνει πουθενά πλαστική. Έχω κάνει μόνο ενέση μόνο στα χείλη μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάνω μία φορά κάθε 9 μήνες ακριβώς. Πλησιάζει τώρα πάλι η ώρα μου. 0,2 βάζω, αν θέλετε να ξέρετε. Μπορώ να σας πω και τη γιατρό μου και δίνω και εκπροσούλα. Αυτά. Τώρα κατάλαβα γιατί έφυγε η Βάλια. Τι εννοεί? Ότι τη διώξατε. Δεν νομίζω ότι το λέει για μένα. Για σένα νομίζω ότι το λέει. Η Βάλια, παιδιά, έφυγε από επιλογή με τη Θεέ, γιατί ήταν άλλα τα θεματάκια. Θέλετε να τα πω? Να τα πω. Σε ρωτήσαν για να εκπομπή. Τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Όσο και να μην το θέλετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι απέσια τατουάζ είναι αυτά? Πόσο κακόγουστη είναι αυτή που το έγραψε. Πόσο. Για να μην σου αρέσει αυτό το αριστούργημα, κάνω αυτό εδώ το αριστούργημα που έχει δημιουργηθεί εδώ. Δεν έχεις καθόλου γούστο. Αυτό από πίσω δεν είναι τόσο ωραίο. Αυτό είναι, λοιπόν, ναι, αυτό είναι το μόνο που δεν είναι ωραίο, γιατί έγινε στα 18 μου από έναν φίλο μου τότε που μόλις είχε ξεκινήσει να χτυπάει τατού. Να τον υποστηρίξω. Ναι, είναι λίγο χοντροκομμένο. Ναι, είναι. Έχει ανοίξει και το μελάνι. Πόσα τατουάζ έχεις? 30. Κάπου εκεί. Λοιπόν, η γαριφαλιά με το μαλλί και να τραβάει το μπουστάκι κάθε 3 δευτερόλεπτα κούρασε. Είσαι λίγο. Α, λένε τότε με τη Super Kiki. Ναι, και σε άλλο το λένε γενικά. Ναι, πειράζω συνέχεια τα μαλλιά μου. Λοιπόν, αν έχετε καταλάβει, π.χ. τώρα με βλέπετε που δεν έχω καλεσμένο ποσό έρημα τα χέρια μου. Αφού κουνά το κουκλάκι πάνω κάτω. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν είμαι έτσι συνέχεια. Ούτε αυτό το πράγμα. Το έκανες. Τι? Το έκανες. Το και τώρα. Ναι, είσαι λίγο σπαστικιά. Α, ευχαριστώ, ρε! Δεν κατάλαβα. Θέλει να κάνει τα χέρια σου κάτι, αλλά δεν μπορεί. Είμαι νευρική, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Είμαι νευρική. Γι' αυτό δεν είμαι στη τηλεόραση όμως και είμαι στο YouTube. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν ήμουν στη τηλεόραση, μου λέγανε κοπέλα μου, κουράζει. Δεν γίνεται. Εδώ έχει την επιλογή. Θέλω να δω μέχρι πότε θα αφήσουν την γαριφαλιά να έχει δικά τη βίντεο, ότι συνεχώς γράφονται αρνητικά σχόλια, δεν το βλέπει κανείς. Έχουμε τη στήλη που πάει πιο καλά από όλες. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αυτό ισχύει. Σ' αρέσει, δεν σας αρέσει. Θα είμαι για πάρα πολύ καιρό ακόμα και θα πηγαίνουμε έτσι. Ναι, πώς γίνεται να κράζουν όμως και να έχετε περισσότερα views? Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση, λένε. Όπα. Με τα hate comments, εντωμεταξύ που μπαίνουν όλοι και hateάρουν, βοηθάνε και ένα βίντεο να γίνει viral, να είναι νούμερο ένα στις στάσεις και πολλά άλλα. Σωστά. Πολύ σωστά. Η γαριφαλιά, αν κρίνουμε από τις απαντήσεις της, θα κάνει σίγουρα το πιο βαρετό σεξ του κόσμου. Αυτό παίζει να είναι και αλήθεια. Άντρας, όχι γράψει αυτό. Για απάντησε λοιπόν. Γυναίκα νομίζω. Ρε παιδιά, τι να απαντήσω σε αυτό τώρα, τι να της πω. Αυτό θα το κρίνει ένας παρτενέρ μου. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αν κάνω βαρετό ή όχι. Εγώ δεν με θεωρώ καθόλου βαρετό, ούτε ο σύντροφός μου πάντως. Από ό,τι ξέρω. Και κανένας πρώην σύντροφός μου. Και απαντήσεις γιατί είναι έτσι τότε? Οι απαντήσεις είναι έτσι. Γιατί αφορά την προσωπική μου ζωή και δεν θέλω να γνωρίζω λεπτομέρειες για αυτή. Το έκανα στο παρελθόν, όπως έχω ξαναπεί, δεν θέλω ξανακάνω τώρα. Απορώ που κάποτε συμπαθούσα τη γαριφαλιά, τη χάλασε και αυτή ο φίπστερ. Αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια. Αυτό πρέπει να είναι από τα πιο αληθινά σχόλια, να ξέρεις. Χάλασε ο Φίλιππος. Ισχύει. Συμφωνώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η κυρία εργάζεται κάπου, ποιο είναι το επάγγελμά της? Α, ο Λιάγκας, το έγραψα αυτό. Συνήθως ο Λιάγκας ξεχνάει που δουλεύω και τι δουλειά κάνω και σε κάθε συνέντευξή μου. Οπα. Κάθε φορά έχουμε την ίδια ερώτηση. Με τι ασχολείται και με τι ασχολείται και με τι ασχολείται. Όχι μόνο αυτός βασικά, και ένας άλλος. Ο Παπανώτας. Όχι. Ο Παπανώτας δεν με έχει πιάσει τόσο. Μ' είχε πιάσει ένας άλλος κύριος από το πάνελ. Ο Ποσειδώνας. Μου είχε πει, εγώ τι ξέρω σαν τη σύντροφο του Χρήστου Μάστορα. Ωραία, θα μας πεις. Και εγώ δεν τον ήξερα καν. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον αυτός με ήξερε, εγώ όμως. Λοιπόν, εκτός ότι έχω τρεις εταιρείες δικές μου, Matchy Matchy, SIG και Sugar, εκτός ότι είμαι και influencer και ασχολούμαι με τα social media, εκτός ότι έρχομαι και κάθε μήνα εδώ και κάνω βιντεάκια για το Raw House, δεν φτάνουν. Όχι, full φτάνουν. Είσαι και μοντέλο. Κάνω και φωτογραφίσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί κάνω και φωτογραφίσεις. Γιατί η γαριφαλιά δεν κάνει συνέντευξη στον εαυτό της, μόνο για τον εαυτό της μιλάει. Τώρα μετά από αυτό κολλάει τέλεια. Ρε, μιλάω εγώ για τον εαυτό μου. Ρε, Νίκο, πες εσύ αλήθεια τώρα. Μιλάω εγώ συνέχεια για τον εαυτό μου. Όχι, αλήθεια είναι. Ανακαλείς προσωπικά βιώματα βασικά γι' αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό ας αποφασίσουν όμως. Θέλουν να ακούνε κάτι που να μας αφορά ή όχι. Ξαναρχόμαστε, κατάλαβες. Δεν λέμε κάτι που μας αφορά, τους ενοχλεί. Λέμε κάτι που μας αφορά. Δεν ξέρουν και τι θέλουν. Αυτό εκεί καταλήγουμε πάλι. Ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και με κάτι. Οι πιστοί followers μου ξέρουν.
Οι κολλητές. Οι κολλητές και οι κολλητοί ξέρουν για ποιο λόγο με συμπαθούν. Τραγικό που η γαριφαλιά υπερασπίζεται την μπάρκα και όχι την καινούριου. Μόνο δημόσιες σχέσεις. Αυτό ήταν για το βίντεο με τη Σούπερ Κική. Μα εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις γιατί ούτε θέλω να μπω στη τηλεόραση ποτέ. Δεν είναι κάτι που με αφορά. Ούτε είμαι φίλη με τη Δανάη Μπάρκα, ούτε με την Κατερίνα Καινούριο. Με καμία από τις δύο. Και δεν υπερασπίστηκα καμία. Εγώ είπα την ταπεινή μου άποψη ότι αυτές οι δύο έχουν τηλεοπτική σχέση και ότι όχι στην πραγματική ζωή, γιατί αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Καλά, δημόσιες σχέσεις κάνεις λίγο. Εντάξει, ποιος δεν κάνει δημόσιες σχέσεις σε αυτό το επάγγελμα. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Είσαι διπλωματική. Γι' αυτό κερδίζω στη ζωή μου. Τι κερδίζεις? Πολλά. Ρε παιδιά, η γαριφαλιά δεν κάνει, μόνο να πει για το γόρι της μπορεί, έτσι δεν προχωράει η εκπομπή. Να μας γράψουν τι θεματικές. Αυτό εμείς σας λέμε κάθε φορά στο τέλος του βίντεο. Γράψτε μας τι θέματα θέλετε να κάνουμε, τι βιντεάκια, ποιους να φέρουμε. Δεν τους ρωτάμε κάθε φορά ποιους να φέρουμε σε κάθε βίντεο. Πάρα πολλά σχόλια είναι στον Χρήστο Μάστορα όμως που δεν σας αρέσει. Τα μισά σχεδόν. Έχω άδικο? Δεν έχεις άδικο. Τον έχω φέρει. Τον έχω φέρει, ούτε πρόκειται. Άρα γράψτε μας ονόματα και τι θέλετε να δείτε. Γιατί τον φέρνεις? Είναι δύο όμορφα κορίτσια, λένε τη γνώμη τους. Μήπως να αλλάξει αυτό το κόνσεπτ. Ίσως. Από Σεπτέμβρη. Τώρα είσαι... Ένα όμορφο ζευγάρι, λέει, το ωραία. Γιατί πρέπει να βλέπουμε το σουτιέν της γαριφαλιάς? Γιατί όταν δεν φοράω σουτιέν μου λέτε γιατί δεν φοράει σουτιέν η γαριφαλιά και όταν φοράω γιατί φοράω σουτιέν. Τώρα θα έχουμε σχόλια γιατί δεν φοράω σουτιέν. Πολύ άνετα είμαι έτσι. Καλά, είναι δικαίωμά σου βέβαια έτσι. Να πούμε κάπου εδώ. Ότι είναι δικαίωμά σου. Ελπίζω να βλέπει τα σχόλια η γαριφαλιά και να τα διορθώσει. Τα βλέπεις τα σχόλια? Τα βλέπω τα σχόλια, εννοείται. Αλλά δεν έχω κάτι να διορθώσω γιατί βλέπω τα σχόλια για άλλους λόγους. Αυτή είμαι. Δηλαδή θα διορθώσω κάτι επειδή δεν αρέσει σε κάποιον. Πάμε καλά. Σε επηρεάζουν, ναι. Τα σχόλια. Ανάλογα. Δηλαδή το έχω ξαναπεί. Αν ξυπνήσω μια μέρα στραβά και διαβάσω κάτι αρνητικό, μπορεί να μου γυρίσει το κεφάλι. Είναι πώς θα ξυπνήσω. Συνήθως δεν με επηρεάζουν καθόλου. Επίσης θα με επηρεάσει ένα σχόλιο που έχει και λίγο αλήθεια μέσα. Εκεί δηλαδή θα επηρεαστώ. Όταν λες να σου γυρίσει το κεφάλι, νομίζεις να στεναχωρηθείς ή να εκνευριστείς? Θα απαντήσω. Θα απαντήσω με την ίδια ειρωνία που δεν τους αρέσει καθόλου. Εν τω μεταξύ, τι έχει συμβεί? Όσες φορές έχω απαντήσει σε σχόλια αρνητικά, ειρωνικά τύπου, γιατί μου λένε, είστε όλοι ψυχολόγοι και καταλαβαίνετε πότε σας ειρωνεύεται κάποιος. Εσείς γιατί καταλαβαίνετε στη ζωή σας πότε σας ειρωνεύεται κάποιος? Δηλαδή, πραγματικά, μόνο εμείς δεν μπορούμε, μόνο εμείς είμαστε χάζες και δεν καταλαβαίνουμε. Αν απαντήσω με την ίδια ειρωνία, δεν τους αρέσει και καθόλου. Ή αν απαντήσω, ή σβήνω το σχόλιο τους, ή κάνουν σαν τρελή από κάτω. Αν απαντά, δηλαδή δεν τους αρέσει καθόλου. Αλλά όπως σχολιάζεται, έτσι και εμείς έχουμε το δικαίωμα να απαντάμε. Ή το γυρνάνε και λένε καχά πλάκα, ναι, ναι, έκανα. Ναι, 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 ότι δεν το εννοούσα έτσι. Εγώ το είπα θετικά αυτό. Και εγώ θετικά το είπα. Έπαρση φουλ και να πεις ότι είναι και κάτι. Έχεις έπαρση. Έγραψε μία πίσω το πληκτρολόγιο της. Ή ένας. Ή ένας, αυτό. Κοίτα. Καθόλου έπαρση. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ ταπεινή. Είσαι λίγο απόμακρη, ίσως βασικά. Αυτό όμως δεν δημιουργεί έπαρση. Μπορεί να το αντιλαμβάνονται έτσι ίσως. Το ότι προστατεύω τον εαυτό μου και δεν νιώθω άνετα να μιλάω με όλους και να είμαι συνέχεια μέσα στην τρελή χαρά δεν σημαίνει ότι έχω έπαρση. Γαριφαλιά, είσαι λίγο toxic και για το δικό σου αυτό, μόνο αυτά που λες δεν κάνεις. Αυτά που συμβουλεύεις τα κάνεις στα βίντεο. Άκου, είμαι τέλεια στο να δίνω συμβουλές στους άλλους, αλλά καθόλου καλή στο να τα κάνω στη δική μου ζωή. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι κάνω ψυχοθεραπεία και λύνονται αυτά τα θεματάκια για να μπορώ κι εγώ να είμαι... Κάποιος να πει της γαριφαλιάς να σταματήσει να μιλάει γιατί μόνο μαλακίες λέει. Τέλειο. Εγώ είμαι αυτός. Μου. Θα μπορούσε. Ρε φαντάζεσαι όλα τα σχόλια με τα αδέρφια σου. Με άλλα προφίλ. Θα ήταν τέλειο. Τα αδέρφια μου εντωμεταξύ μπαίνουν πολλές φορές και απαντάνε ρε σε κάτι τέτοια σχόλια. Top. Ευχαριστώ. Γιατί ρε Μάστορα. Αυτό. Τι να απαντήσω. Θα απαντήσει. Ας απαντήσω ήδη. Να μας γράψει κάτω στα σχόλια. Και ένα παρόμοιο γαριφαλιά όλη η ζωή της σχέση. Πώς φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι δεν με παρακολουθούν καθόλου στα social και γενικά στη ζωή μου. Όλη η ζωή μου είναι μάτσι μάτσι, σικ και εκπτωτική κωδική και πήγα γυμναστήριο. Τι έφαγα αυτό. Μόνο σχέση δεν είναι η καθημερινότητά μου. Αυτό που γράφουν ότι και καλά δεν θα ξανά έδειχνε σε σχέση. Αχ, δεν μπορώ αγαπημένο να το βλέπω σχόλιο. Άλλο αυτό το σχόλιο. Πραγματικά με έχει κουράσει πάρα πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, φίλες μου και φίλοι μου, ο έρωτας δεν κρύβεται. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα δεν το μετανιώνεις. Καθόλου. Μετανιώνω προηγούμενα. Αυτό δεν το μετανιώνω καθόλου, όχι, ούτε θα το μετανιώσω, θεωρώ. Η γαριφαλιά γιατί δεν μπορεί να κουμαντάρει τα χείλη της. Ναι. Τι πιστεύεις πάνω σε αυτό? Το έχω δει καμιά φορά ότι το κάτω χείλο σου φεύγει λίγο πιο στραβό. Το είχα πάντα αυτό από παιδάκι, με ξέρετε, έκανε λίγο. Και το έχουν και τα
αδέρφια μου. Έχουμε το ίδιο χαρακτηριστικό που το έχει νομίζω η μαμά μου. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Το μόνο που ακούω σε όλο το βίντεο είναι εγώ και εγώ σίγουρα δεν δίνονται συμβουλές έτσι. Δεν δίνουμε συμβουλές. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Ποια είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Την άποψή μας λέμε και το λέμε κάθε φορά με το που ξεκινάμε ένα βίντεο. Η Γαριφαλιά, αν κρίνουμε από τις απαντήσεις της, θα κάνει σίγουρα το πιο βαρετό σεξ του κόσμου. Αυτό παίζει να είναι και αλήθεια. Η Γαριφαλιά πότε θα καταφέρει να έχει δική της άποψη. Αυτό νομίζω είναι πιο πολύ ότι δεν απαντάς. Αυτό αναφέρονται. Ότι είσαι διπλωμάτικο. Τώρα που απαντάω, πώς φαίνεται, πώς φαίνεται όμως. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει κάτω στα σχόλια, που απαντάω. Τι θα γίνει. Άστο. Χαμός έτσι. Άστο. Top σχόλιο ένα θα είναι ψώνιο. Ποια νομίζει ότι είναι και απαντάει έτσι. Τους ξέρω και ξέρω και τι θα γράψουν. Έχει γίνει τόσο ενοχλητική η Γαριφαλιά που σχεδόν ξεχνάω ότι είναι όμορφη όταν την κοιτάω. Καλύτερα όμως, εντάξει. Να είσαι πιο ανατολικός από ότι αμορφός. Από το να παρατηρούν μόνο, κατάλαβες, το επιφανειακό κομμάτι, έχει παρατηρήσει κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι είμαι ενοχλητική, πιστεύω ότι κάτι άλλο τον ενοχλεί σε μένα. Ότι είμαι μια φτασμένη, ας πούμε. Φαντάζεσαι. Μια φτασμένη γυναίκα. Τηλεπερσόνα. Εγώ αυτό που με λένε με νεγάκι του YouTube, δηλαδή. Αν ήσουν λιγότερο όμορφη, πιστεύεις δεν θα τα έχεις αυτά τα σχόλια. Όχι. Ενώ θα σε κράζανε λιγότερο, θα σε κράζανε το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο. Άρα φταίνε απλώς οι μαλακίες που λες. Φταίει ο χαρακτήρας μου. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Σε κάποιους δεν αρέσει απλά. Δεν είμαι μερέντα. Ούτε τη κάνετε πατάτες. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Είμαι οκ. Okay. Πόσο απέσια που έχει γεμίσει μικρά τατουάζ παντού. Ω Παναγία. Ναι, όχι, θα σας ρωτήσουμε. Τι τατουάζ θα κάνουμε και τι, πού θα τα κάνουμε και αν θα κάνουμε κι άλλα. Τι να απαντήσω σε αυτό. Μαλάκα, πώς εσύ την είπες έτσι, μπράβο. Καθρεφτάκι. Λοιπόν, άκου, θα δώσω να βρεις στο TikTok αυτό. Όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε ή να πολεμήσουμε κάποιον που το επίπεδό του είναι εδώ, αν εγώ είμαι εδώ και προσπαθήσω τώρα να πολεμήσω το επίπεδο κάποιου που είναι εδώ, δηλαδή έρθω εδώ, στο επίπεδό του θα με κερδίσει, γιατί είναι top. Αλλά αν έρθει στο δικό μου εδώ, που είναι δύσκολο, θα κερδίσω εγώ. Άρα τι κάνω εγώ, από εδώ δεν πάω εδώ να πολεμήσω, γιατί θα χάσω. Γαριφαλιά, Καλιφόρνια 2024. Αλλά περιμένω τον άλλο, χωρίς να απαντήσω, να έρθει εδώ. Δεν θεωρώ ότι είμαι, καταλάβατε τι εννοώ. Να έρθει εδώ. Κοινώς, στο δικό μου. Δεν διαφωνείς με ηλίθιους. Ευγενικό. Πώς το λέω. Δεν ασχολούμαι απλά. Αλλά να πούμε ότι έχουμε και πάρα πολύ αγάπη από το κόσμο. Δεν έχουμε μόνο hate comments. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας αγαπάει και υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή τη στήλη και τους αρέσει. Και υποστηρίζει και εμένα και τη στήλη και το Ρο Χάουζ και όλους. Τώρα διαβάζουμε κάποια από τα σχόλια. Κάποια. Έχουμε πολλά θετικά σχόλια. Δίνουμε content τώρα, επειδή λέτε ότι δεν μιλάω. Κιτρινίζουμε λίγο το βίντεο τώρα. Το καράβι το φεγγάρι τι είναι. Θα στο πετάξω αυτό. Και θα σου ανοίξω το κεφάλι. Όχι, όντως τι είναι. Το καράβι το φεγγάρι έχουμε βαρεθεί πια όμως, ε. 2 χρόνια κλείνει τώρα καράβι το φεγγάρι. Τραγούδι είναι. Τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και οι δύο μαζί IQ πάνω από 70 δεν μαζεύουν. Σε ποιο βίντεο είναι αυτό. Αυτό είναι με την Άννα. Αυτό που γράφουν για το IQ λες και είναι η εγκέφαλη, ε. Ενώ το δικό σου IQ μπαίνεις και γράφεις τέτοιο σχόλιο, μιλάμε, ξεπερνάει το 100 δηλαδή. Άστο. Αυριανές μητέρες. Πολύ κακό. Αυριανές μητέρες, ε. Όχι, τη διαβάζω, Θεέ μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe. Να αφήσετε σχόλιο ποιον θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο καλεσμένο. Τι βιντεάκι θέλετε να κάνουμε. Να μας ακολουθήσετε στα social, στο Instagram, στο TikTok. Raw House και το προφίλ μου Γαριφαλιά Καλιφόνη. Αυτά, φιλάκια πολλά, τα και λέμε. Και στις σελίδες σου. Τα ρούχα. Α, μπράβο, δίκιο έχεις. Μάτσι, μάτσι, σιγ. Αλλά και στη Sugar κάντε follow. 3 Ιουνίου βγαίνει Sugar. Αυτά, αφήστε τα σχόλιά σας. Σας αγαπάμε. Φιλάκια πολλά.